Είμαστε στην ευχάριστη θέση να έχουμε απέναντί μας τον Θάνο Αλιμπάκη, πρωταθλητή της ΕΟΣΔΙΑ το 2017, ο οποίος επιστρέφει στο κύπελο για να διεκδικήσει τον τίτλο και του κυπέλου. Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα. Ευχαριστούμε για τον χρόνο που μας διαθέτεις τις τελευταίες ώρες πριν τον αγώνα. Προέρχεσαι από μια μεγάλη νίκη στο πρωτάθλημα της IFBB το Μάιο. Ας ξεκινήσουμε από αυτόν τον αγώνα. Καταρχήν, το περίμενες? Καθόλου. Δεν ήταν, τα παιδιά το είχαμε συζητήσει, δηλαδή ούτε είχαμε πει κάτι ότι πάμε για νίκη, πάμε κλπ. Το μοναδικό που είπαμε ήταν να πάμε να βάλουμε το καλύτερο αυτό, να φροντίσουν να πω εγώ στο 100%. Και τώρα, ό,τι αποτέλεσμα υπάρξει, αν είμαστε ικανοποιημένοι, καλώς. Άμα δεν είμαστε ικανοποιημένοι. Γενικά, εγώ ήθελα να βάλω στο πρόσωπο στα παιδιά με την έννοια ότι απέδωσε η διατροφή που μου βγάλανε και η καθοδήγησή του. Να πούνε μπράβο στον Τάκα όπως τα πάμε, γιατί η διατροφή έβλεπα δηλαδή διαφορές σε καθημερινή βάση. Και πρέπει να το τηρήσεις, δηλαδή αν φας και λίγο παραπάνω και πειράξει τη διατροφή, εντάξει δεν θα βγει το αποτέλεσμα όπως πρέπει. Βάσει της διατροφής που ακολουθούσα, να τους βγάλω αυτούς στους ουρόσους, να πω ότι είμαι ok απέναντί σας, σας έβαλα ό,τι μου είπατε έκανα. Και αυτό ήταν βασικά το κύριος μου άγχος, δεν είχα κάποιο άλλο άγχος. Να είναι ικανοποιημένα τα παιδιά από μένα ως προς το αποτέλεσμα. Από τότε άλλαξε κάτι στην καθημερινότητά σου, Θάνο, θεωρείς δηλαδή ότι έγινες περισσότερο αναγνωρίσιμο στο ευρύ κοινό ή περισσότερο αποδεκτός από τον κόσμο του bodybuilding, σε μάθανε πλέον? Δεν έχω, εντάξει, με μάθανε, αλλά δεν το αντιμετωπίζω κάπως διαφορετικά. Δηλαδή, απλά βλέπω σε κάποια site με ανεβάζουν κάτι φωτογραφίες, κάνουν κάποια σχολιάκια. Εντάξει, με χαροποιεί, αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω να με επηρεάζει κάπου. Ωραία, σε βλέπω ψύχρεμο οπότε. Ερχόμαστε στο άμεσο παρόν. Πώς έχει πάει μέχρι στιγμής η προετοιμασία σου? Έτσι κι αλλιώς πλέον διανύουμε τις τελευταίες ώρες, οπότε έχεις μια εικόνα. Έχεις αλλάξει καθόλου τα πράγματα σε σχέση με άλλες φορές γενικά? Η διατροφή ήταν πάνω κάτω σε θέμα καθοδήγηση ίδια, απλά έχει πιο πολύ φάει, διότι θα βγω περίπου 10 κιλά βαρύτερος, με λίγο καλύτερο condition από ό,τι πιστεύουμε. Θα δούμε σκηνή τι θα βγει εκείνη η μέρα. Απλά υπήρχαν πιο πολλές θερμίδες, που σημαίνει ότι δεν πείνασα καθόλου στην προετοιμασία. Δεν στερήθηκα ιδιαίτερα, δεν ζωρίστηκα, δηλαδή με βγήκε πάρα πολύ εύκολο σε σχέση με αυτό που τραβάνε άλλοι για να έρθουν σε τέτοια επίπεδα. Τίποτα, απλά έχει πιο πολύ φάει την προηγούμενη προετοιμασία. Κατά γράμμα όλα και θα βγήκε εύκολο, πολύ εύκολα. Δηλαδή... Απόλυτα κατανοητός. Στα social media που συμμετέχεις και εσύ, παρακολουθούμε την πορεία σου, βλέπουμε διάφορες φωτογραφίες, ώρες που ανεβάζεις, motivation video, πιο προσωπικά. Και γενικά όλο το team που σε υποστηρίζει, θα ήθελες να μας πεις για τους ανθρώπους που είναι δίπλα σου γενικά σε όλη την κατάσταση της προετοιμασίας? Εντάξει, τώρα με τα παιδιά έχουμε γίνει σαν οικογένεια, η αλήθεια είναι, δεν θα πάρω τους φωτοπόρο μου, τις ανασφάλειές μου όλα. Και πέρα από ότι είναι δίπλα μου σε όλο αυτό, και δηλαδή έχουμε έρθει εδώ να μας πάνε, να μας φέρουν, να μας ετοιμάσουν τα φαγητά, να μας πάνε για προπόνηση. Δηλαδή έχουμε κάποιον να στην Αθήνα, είναι πάρα πολύ σημαντικό τέτοιες μέρες. Να έρθει πιο πριν στον αγώνα και να μην έχει να σκεφτεί τίποτα. Δηλαδή, μόνο τα παιδιά και απλά εσύ είσαι εδώ και στα έχουν όλα λυμμένα. Δεν έχει ούτε να σκεφτεί ότι θα είναι. Τίποτα. Είναι όλα απλά λυμμένα. Το μοναδικό που θέλω να πω έξτρα που έχω κάνει μια. Δεν θα το πω συνεργασία, θα το πω σαν οικογένεια είναι πλέον. Ο Περικλής ο Νετέλτσος, ο οποίος αυτός ο άνθρωπος με είδε μια εβδομάδα πριν τον αγώνα στο Πανελλήνιο. Βετεράνο πρωταθλητή, ναι. Είχε συμμετάσχει το 79, θυμάμαι σε ένα αγώνα του Βάμπα. Δεν του αγώνε, δεν είναι παλιό αγώνα. Είναι αγώνε αυτό, όσου ναι. Αγώνε που έχει κατεβάσει άλλα παιδιά. Ναι. Εντάξει, οικογένεια πλέον. Δηλαδή, με σηκωνόταν 11 ώρα το βράδυ ας πούμε, να με κάνει προπόνηση, γιατί εκείνη την ώρα ένιωθα καλά. Ή 28 Οκτωβρίου που σηκώθηκε να με κάνει προπόνηση ο άνθρωπο, έμπαινα σε δικό μου γυμναστήριο, χύμα τελείω. Εξωφρενικέ προπονήσει. Νομίζω παίζει στη βελτίωση που είχα αυτή την περίοδο παίζει ρόλο η προπόνηση. Που κάναμε με τον Περικλή. Συν διατροφή, βασικά ήταν όλο το πακέτο. Αλλά νομίζω ότι το μεγάλη άνοδος που έγινε οφείλεται στην πολύ μεγαλύτερη ένταση προπόνησης που είχα από αυτόν τον άνθρωπο και είναι σαν οικογένεια άμπλιο. Δηλαδή μαζί με τον Περικλή και τα παιδιά. Τι, έδειξε και έδειξε το πολιτικό. Θάνο, αισθάνεσαι πλέον καθόλου πίεση στο γεγονός ότι είσαι ξένος στον νικητή? Δηλαδή δεν είσαι πλέον το outsider. Σίγουρα έχεις κερδίσει το πρωτάθλημα, κατεβαίνεις την ίδια χρονιά στο κύπελο. Είναι αθλητικό αυτό να θέλει κάποιος να σε κερδίσει, δεν είναι κάτι. Ούτε καν. Δηλαδή όπως κατέβαινα σε ένα αγώνα, έτσι απλά κατεβαίνω. Δηλαδή να βγάλω, να είμαι εγώ ικανοποιημένο τον εαυτό μου ότι έκανα αυτά που έπρεπε και ούτε κατεβαίνω σε έναν πρωταθλητή, ούτε να διεκδικήσει τίτλο, τίποτα. Κατεβαίνω να παίξω έναν αγώνα όσο πιο καλό μπορώ. Σαν από την αρχή. Ναι, έτσι.
Ωραία. Πρόσφατα έχουν προκύψει και κάποιες θεσμικές αλλαγές στην ΑΕΦΜΠ. Δεν ξέρω πόσο τις παρακολουθείς. Δημιουργήθηκαν κάποιες Elite Pro κατηγορίες που θα δίνουν και χρηματικά έπαθλα. Εσένα θα σε ενδιέφερε να αγωνιστείς σε Elite Pro κατηγορίες? Αυτό είναι όνειρο κάθε αθλητή. Το θέμα είναι τι δυνατότητες έχει ο καθένας. Θα δούμε, δεν έχω πω κάτι. Δηλαδή, άμα το σώμα ακούει και πάει όπως πάει, λογικά θα πέσω. Άμα το σώμα δεν πάει, τι να το παιδεύω, θα πέλει. Ωραία. Κάτι για το τέλος, Στάνο. Έχεις ήδη αρκετούς φαν και οι δήμονες του αθλήματος που σε κρατάσουν ψηλά στους αθλητές της νέας γενιάς. Τι μήνυμα θα ήθελες να στείλεις σε όλους, να περιμένουμε κάτι από σένα, να ακούσει ο κόσμος τον Θάνο Αλυμπάκη ζωντανά? Θα δίνω τον καλύτερο με αυτό όσο με παίρνει και όσο μπορώ και όσο έχω δίπλα μου και ανθρώπου, γιατί μόνο σου δεν γίνεται να το κάνεις. Δηλαδή, άμα δεν έχεις στήριξη από κάποιον που να πιστεύει σε σένα, όσο και να το αγαπάς, δεν γίνεται 100% μόνος να φτάσει κάπου ψηλά. Θα φτάσει μέχρι ένα σημείο, θα κολλήσουν τα. Όσο έχω ανθρώπους δίπλα μου να με στηρίζουν και υπάρχει και η ίδια θέληση από μένα, κάθομαι αγώνα σαν να είμαι αρκετά βελτιωμένος. Σου ευχόμαστε καλή επιτυχία λοιπόν. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. Για το μεθαυριανό σου αγώνα. Να είστε καλά. Και θα τα πούμε επί σκηνής. Να είσαι καλά. Καλό σου βράδυ. Καλό.